Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Το ζητήσατε, οπότε ο Άκης θα το παραδώσει σε εσάς. Όλοι θέλετε να μάθετε να φτιάχνετε spring roll σπιτικά. Σήμερα θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να φτιάξετε τα πιο σπιτικά, νόστιμα, τραγανά, ζουμερά spring rolls που έχετε δοκιμάσει. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ψιλοκόψετε τα λαχανικά σας. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνετε σωστά. Πρέπει να κόψουμε ζουλιέν τα λαχανικά, ουσιαστικά να είναι λεπτές λωρίδες, για να μπορέσουν να γίνουν σωστά γέμιση για τα spring rolls. Να μπορέσουν να δομήσουν σωστά το εσωτερικό από τα spring rolls. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρετε ένα μαχαίρι που να κόβει πολύ καλά, να τα κονίσετε καλά και να φροντίσετε να κάνετε σωστά τη διαδικασία. Να σας πω ότι όλη η διαδικασία γίνεται και πιο εύκολα σε ένα μηχάνημα που λέγεται μαντολίνο. Είναι το μηχανηματάκι εκείνο που κόβει λωρίδες όλα μας τα λαχανικά, αλλά επειδή γνωρίζω ότι περισσότεροι δεν το έχετε στο σπίτι, θα σας δείξω πώς το κάνουμε στο χέρι. Λοιπόν, τα λαχανικά που έχουμε για spring rolls είναι πάρα πολύ εύκολα. Έχω πιπεριές, καρότο, κρεμμύδι, θα μπορούσαμε να βάλουμε και κολοκύθι σε περίπτωση που θα θέλαμε. Αλλά όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο για να είμαι σίγουρος πως θα το κάνετε όλοι σας. Είμαι σίγουρος πως έχετε όλοι πιπεριές, όλοι κρεμμύδι, όλοι καρότο στο σπίτι σας. Θα βάλουμε λίγο ginger για να μας προσφέρει αυτή την αίσθηση μέσα της πιρτάδας της ασιατικής κουζίνας. Λίγο σκόρδο και λίγο σαμέλαιο. Σε τώρα θα σερβίρουμε μία γλυκό ξινή σος. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τι θέλετε, πιπεριές ή καρότα. Πιπεριές. Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε την πιπεριά μας στη μέση. Εδώ. Βγάζουμε όλο αυτό το κομμάτι που έχει τα σπόρια. Δεν τα θέλουμε τα σπόρια. Τα σπόρια στα spring rolls δεν είναι νόστιμα. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε και θα κόβουμε ζουλιέν την πιπεριά μας. Εδώ πέρα, κοιτάξτε. Σιγά σιγά, πάρετε το χρόνο σας. Άμα κόβει το μαχαίρι, είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσει την κίτρινη πιπεριά. Μετά θα κάνω την κόκκινη, μετά θα κάνω την πράσινη. Και μετά θα κάνω το καροτάκι και το κρεμμύδι. Θέλουμε να είναι συμμετρικά περίπου ίδια τα ζουλιέν μας στα λαχανικά μέσα στη συνταγή. Οι πιπεριές μας είναι έτοιμες. Για το κρεμμύδι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κόβουμε στη μέση και ωραίο ζουλιέν εδώ. Και τώρα είμαι σίγουρος πως όλοι θα αναρωτιέστε πώς θα κόψω το καρότο. Για το καρότο τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θα πάρετε ένα καροτάκι και είναι καθαρισμένο. Θα κόψετε από μία πλευρά, εδώ. Μία φέτα. Την αφήνουμε στην άκρη. Γυρνάμε εδώ πέρα που είναι ευθεία η μεριά από το καρότο. Γυρνάμε και τα αφήνουμε να πατήσει καλά πάνω στο ξύλο κοπής. Και μόλις πατήσει, κόβουμε ωραίες λωρίδες. Εδώ. Με το που κόψουμε λωρίδες, παίρνουμε μπροστά μας τα κομμάτια, όπως είναι, και κόβουμε ωραίες φετούλες. Μπατονάκια. Stick. Και μόλις αρχίζουμε να ψιλοκόβουμε το καρότο μας, το κόβουμε ζουλιά, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το μάτι μας. Βάλουμε μπρος, να πάρει φωτιά, γιατί θέλουμε να καίει το τηγάνι μας. Βάλτε τηγανάρα, άμα θέλετε να νιώσετε πιο Asian cooking, μπορείτε να βάλετε και ένα wok, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και εγώ συνεχίζω μέχρι που να τελειώσει το καρότο. Και σχεδόν τελειώσαμε το καροτάκι μας εδώ. Και κοιτάξτε πόσα πολλά λαχανικά που πήραμε, τα βλέπετε. Είναι υπέροχα. Λέγονται spring rolls ανοιξιάτικα γιατί μας θυμίζουν την άνοιξη. Τα χρώματα είναι φανταστικά, οπότε θέλουμε όλα αυτά τα χρώματα για να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Και όπως βλέπετε το τηγανάκι μου καίει πάρα πολύ. Κανονικά να ξέρετε δεν ξεκινάνε τις ασιάτικες συνταγές με ελαιόλαδο, ποτέ μα ποτέ. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, εμείς θα βάλουμε λαδάκι. Παραδοσιακά βάζουν σπορέλαιο, να το ξέρετε. Οπότε ρίχνουμε λαδάκι και δεν το λυπόμαστε. Θέλουμε να ψήσουμε τα λαχανικά μας. Οπότε θέλουμε τουλάχιστον 3 με 4 κουταλιές σούπας λαδάκι και θα ρίξω μέσα όλα μου τα λαχανικά εδώ. Το δύσκολο κομμάτι, να ξέρετε, έχει τελειώσει. Είναι να κόψουμε όλα μας τα λαχανικά. Και έχουν μείνει 2-3 υλικά εδώ πέρα. 1-2-3 ουσιαστικά. Θέλουμε μία σκελίδα σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Και θέλουμε να δώσει το άρωμα το σκόρδο. Οπότε δεν θα το λυπηθείτε. Θα βάλετε σκορδάκι. Τουλάχιστον μία σκελίδα μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Και 2 και 3 και 4 μπορείτε να βάλετε. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το ginger και θέλουμε να μας δώσει αυτή την Asian αίσθηση, γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω και λίγο ginger μέσα. Θέλω ένα καλό κομμάτι. Και έτσι όπως είναι με τον drifty, θα τρίψω λίγο μέσα. Και εδώ πέρα εξαρτάται πόσο Asian θέλετε να είναι τα spring rolls σας. Άμα σας αρέσει να είναι καυτερά και Asian πολύ, μην το λυπηθείτε. Βάλτε και ένα εκατοστό περίπου ginger. Άμα δεν σας αρέσει καθόλου, ίσα μπορείτε να βάλετε λίγο touch. Εδώ. Είναι αρκετό. Και τώρα. Ανακατεύω λίγο. Τέλεια. Χαμηλώνω τη φωτιά
και θα αφήσω για τουλάχιστον 10 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσουν τα λαχανικά μου. Θέλω να μαλακώσουν, αλλά να κρατάνε λίγο μέσα. Δεν θέλουμε να είναι ούτε τελείως σωμά, ούτε τελείως ψημένα. Κάτι ενδιάμεσο, γιατί το spring roll πρέπει να έχει δάγκωμα. Πρέπει τα λαχανικά μέσα να τα νιώθω. Γι' αυτό το λόγο, να ψηθεί το κρεμμύδι, να ψηθεί το καρότο, αλλά να μην λιώνουν τελείως. Περίπου 10 λεπτάκια είναι αρκετά σε δυνατή φωτιά. Άμα η φωτιά δεν είναι τόσο δυνατή, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω για τόση ποσότητα. Οπότε, με το που είναι έτοιμη η γέμιση, γυρνάμε πίσω να τυλίξουμε τα spring rolls και να τα ετοιμάσουμε. Και η γέμιση μας είναι έτοιμη. Την αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά για να τη ρίξουμε τα spring rolls. Να σας πω ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω λίγο σουσαμέλο στο τέλος. Άμα το βάλουμε στην αρχή, καταλαβαίνετε ότι θα χάσει όλα τα αρώματα. Σε περίπτωση που δεν έχετε σουσαμέλο, μη βάζετε, δεν πειράζει. Έχουμε βάλει το ginger, έχουμε βάλει το σκόρδο, οπότε έχει αυτή την αίσθηση της ασιατικής κουζίνας. Αλλά με το σουσαμέλο, όντως θα το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα wonton. Λοιπόν. Για να κάνουμε spring rolls χρειαζόμαστε αυτά τα παραδοσιακά φυλλαράκια που φτιάχνουν τα spring rolls στην Ασία. Τα wonton. Τα wonton τα βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, έτσι ονομάζονται, ή αλλιώς θα τα βρείτε σαν φύλλα για spring rolls. Θα το δείτε στο σούπερ μάρκετ και είναι πάρα πολύ ωραία. Το μόνο κακό που έχουν τα wonton είναι ότι ξεραίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί με το που τα βγάλουμε από το ψυγείο και τα ξετυλίξουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλη τη συσκευασία, ξανατυλίγουμε και τα βάζουμε πίσω στο ψυγείο. Αλλά τυλίγουμε πολύ καλά. Αυτό είναι το μυστικό. Τώρα θα ετοιμάσουμε μία αλευρόκολλα. Ουσιαστικά θα πάρετε ένα μπολάκι, θα ρίξετε λίγο νερό μέσα και λίγο αλευράκι. Θα ανακατέψουμε. Και εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε την κόλλα μας για να δέσουμε τα spring rolls. Άμα δεν θέλετε να βάλετε αλεύρι και νερό, δεν είναι και μόνο με νεράκι, απλά πρέπει να τα πιέσουμε καλά. Αλλά με αλεύρι είναι πιο σίγουρο το αποτέλεσμα. Τώρα, παίρνουμε ένα wonton μπροστά μας. Θα ρίξω λίγο από τη γέμιση. Στη μέση. Σας φαίνεται ότι έριξα πολύ ή λίγο. Θέλουμε να έχουν λαχανικά μέσα τα spring rolls. Οπότε, έτσι όπως είναι, αρχίζουμε από εδώ, τυλίγουμε. Και μόλις τυλίξουμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο, παίρνουμε την κόλλα μας. Και βάζουμε σε όλη αυτή την πλευρά και όλη αυτή την πλευρά. Κυρίως τη μύτη. Μόλις κάνουμε αυτή τη διαδικασία, γυρνάμε τα πλαϊνά, εδώ, και συνεχίζουμε το τυλίγμα. Πάει το πρώτο. Πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο. Σφίγγουμε καλά τη γέμιση, φροντίζουμε να είναι σφιχτή. Τα πρώτα τέσσερα μου είναι έτοιμα, θα αρχίσω να τηγανίζω σιγά σιγά και μόλις τηγανίσω αυτά θα ρίξω τα επόμενα και όταν ολοκληρώσω τα πάντα θα σερβίρω. Μη σας ξεγελάει το χρώμα μέσα στο τηγάνι, συνήθως οτιδήποτε σε wonton ψήνουμε παίρνει χρώμα και καθώς το βγάζουμε από τη φωτιά, οπότε μην περιμένετε να σκουρίνουν, να χρυσαφίσουν μέσα στο τηγάνι. Βγάλτε τα λίγο πιο νωρίς με το που νιώσετε ότι είναι τραγανά απ' έξω, γιατί όλη η γέμιση μας είναι ψημένη. Βγάλτε τα και κοιτάξτε εδώ. Σε περίπτωση που κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα, δεν πρόκειται να σπάσει κανένα, δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα, θα γίνουν τέλεια. Και φυσικά τα spring rolls πρέπει με το που τα βγάλουμε ζεστά να τα σερβίρουμε. Παναγία μου, καίνε. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ έχει σφίξει το εξωτερικό, το wonton. Είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο τέλος να ρίχνω λίγο φρέσκο κόριανδρο από πάνω. Μπορείτε να βάλετε και στη γέμιση μέσα, αλλά ο κόριανδρος πάει φανταστικά με τα spring rolls. Κοιτάξτε εδώ. Και έχουμε μια υπέροχη γλυκόξινη από δίπλα. Όπου στο τέλος του βίντεο μπορείτε να πατήσετε ένα link για να δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας γλυκόξινη. Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει, ζάχαρη, ξύδι και λίγο μπούκοβο και ουσιαστικά η γλυκόξινη είναι έτοιμη. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, εγγυημένη και είναι καλύτερη που μπορείτε να συνοδεύσετε τα spring rolls σας. Και τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να δοκιμάσω, να μην το χαλάσω. Μην το έχω στήσει πολύ ωραία, θα πάρω αυτό, το κάτω-κάτω και θέλω να ακούσετε. Ακούτε? Κοιτάξτε εδώ λαχανικά, τα βλέπετε? Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι και είναι Παναγία μου. Το κόλπο είναι πάντα. Κοιτάμε και τρώμε και είναι Παναγία μου. Οτιδήποτε έχετε πάει σε spring rolls είναι κατεψυγμένο, είναι έτοιμο. Αυτό είναι όντως η επιτομή του spring rolls. Σου βγάζει μια φρεσκάδα, σου βγάζει την άνοιξη. Και πιστέψτε με, άμα κάνετε ακριβώς τη συνταγή που σας έδειξα μαζί με την γλυκόξινη, θα πείτε ότι είναι τα πιο ωραία spring rolls που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Γεια μας.
Πρέπει να κλείσει το βίντεο, ε. Ωραία. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, να βγάλετε φωτογραφία, να μας στείλετε στα social media. Σχόλια κάτω από το βίντεο, τι άλλο θέλετε να δείτε παρέα με την Coca-Cola. Έχω να πω κάτι άλλο γιατί θέλω φάω. Όχι. Φιλάκια πολλά και να περνάτε υπέροχα. Γεια σας.